κάνει ένα τατουάζ και άμα δεν σου αρέσει, βγάλ το. Τώρα με το λέιζερ βγαίνουν πολύ εύκολα. Λάθος. Μύθος. Να σου εξηγήσω τι σημαίνει βγάζω ένα τατουάζ και να δεις πόσο πιο ακριβό, πιο επώδυνο και πόσο πιο πολύ χρόνο θέλει από το να το κάνεις. Πας λοιπόν σε έναν tattoo artist και σου κάνει ένα μικρό τατουαζάκι. Χρειάζεσαι μισή με μία ώρα χρόνο να στο κάνει και 50 με 100 ευρώ, ας πούμε, κόστος δεν σου αρέσει, θε να το βγάλει. Άκου ποια είναι η διαδικασία. Ένα απλό τατουάζ, ας πούμε ένα black and gray που δεν έχει χρώμα και είναι η πιο απλή περίπτωση για να το βγάλει. Γιατί το χρώμα είναι πιο δύσκολο. Θέλει 6 με 12 επισκέψεις. Τι σημαίνει επίσκεψη. Μπορεί να κάνεις επίσκεψη μία φορά το μήνα. Θα πα να σου χτυπήσει το σημείο με το laser το οποίο από όσο γνωρίζω διασπάει τα μόρια του μελανιού σε μικρότερα, ώστε να μπορεί ο οργανισμός να τα αποβάλλει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σου κάνει ένα τοπικό έγκαυμα, το οποίο φυσικά θέλει λάτρα με αλυφές για να επουλώσει. Τον άλλο μήνα πας να επαναλάβεις τη διαδικασία, ώσπου να έρθει και να σβήσει σχεδόν τελείως. Κάποια τα τουά μπορεί να φύγουν τελείως τελείως, κάποια τα μπορεί να αφήσουν κάποιο ίχνος. Άρα λοιπόν, Πάμε. Για να το κάνεις, έχεις 50 με 100 ευρώ κόστος, μιλάμε για ένα μικρό τατουαζάκι, και μισή με μία ώρα χρόνο. Για να βγάλεις το τατουάζ αυτό, χρειάζεσαι 6 μήνες με ένα χρόνο, χρειάζεσαι αρκετό πόνο και αρκετή επούλωση με αλυφές, και χρειάζεσαι και πολύ περισσότερα λεφτά, γιατί προφανώς κάθε επίσκεψη την πληρώνεις. Να καταργήσουμε λοιπόν το μύθο του «Έλα μωρέ, δεν σου αρέσει» βγάλ το. Ή κάτι σχόλια που διαβάζω, Παναγιώτη, βγάλε τα τατουά σου, θα σου πηγαίνει καλύτερα. <laughs> Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά, και για να βγάλει ένα τατουάζ θα πρέπει να υπάρχει πολύ σοβαρό λόγο. Είτε το τατουάζ αυτό πλέον να μην σε εκφράζει και να σου δημιουργεί ένα δυσάρεστο συνέστημα, είτε να έχει πρόβλημα με τη δουλειά σου, βιοποριστικό, είτε η πιο απλή και η πιο σύνηθες περίπτωση να θες να το ξεθοριάσεις για να κάνεις κάτι άλλο από πάνω. Να κάνεις ένα cover-up και να διευκολύνεις το cover-up που θα κάνει ο artist. αυτή για μένα είναι οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να μπει κάποιος στη διαδικασία να χρησιμοποιήσει το laser για να βγάλει ένα τατουάζ. Και πέρα από το χρόνο, το χρήμα και τον πόνο που θα περάσεις για να βγάλεις κάτι, θα πρέπει να ξέρεις και ότι δεν γίνεται σε όλα τα σημεία laser. Μεγάλη προσοχή λοιπόν πριν κάνεις τατουάζ, θα πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένο ότι μένει για πάντα και ότι αυτό που κάνεις το θέλεις πάνω σου και σε εκφράζει.